Υπέρ του επανεπολογισμού και της περικοπής της προσωπικής διαφοράς ψήφισε το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από επανειλημμένες διασκέψεις και από πολύωρη συζήτηση με οριακή πλειοψηφία 13 υπέρ και 12 κατά. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμες και συνταγματικές τις βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου που αφορούν στις περικοπές της πλειοψηφίας των συντάξεων και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρόκειται να δημοσιευθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται πως αποτελεί σημαντικό ατού για την κυβέρνηση σε σχέση με τις περικοπές συντάξεων, ενώ οι διασκέψεις των ανώτατων δικαστικών για το σύνολο του νόμου Κατρούγκαλου συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, το ΣΤΕ απέρριψε τις προσφυγές των συνδικαλιστικών οργανώσεων των συνταξιούχων που ζητούσαν να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο επανυπολογισμός των συντάξεων και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις τους που είχαν επιβληθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι περικοπές θα αφορούν και συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ. Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες για τις συντάξεις. Η μείωση 18% στις συντάξεις εμπεριέχει και τα επιδόματα. Δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή επιδομάτων. Η μείωση στις συντάξεις δεν θα υπερβαίνουν το 18%. Το 18% δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους. Αφορά ένα 25% με 30%. Τον Οκτώβριο θα δούμε τις ακριβείς περικοπές στις συντάξεις. Την εξαίρεση από την περικοπή των συντάξεων του 2019 ζητούν τα άτομα με αναπηρία, όπως δήλωσε και από τον Εύρο ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης. Λοιπόν, έχουμε ζήσει αυτή την κρίση στο πετσί μας, την καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε τι σημαίνει για όλη την οικογένεια, για όλες τις οικογένειες, γιατί δεν είμαστε μόνο πολίτες με αναπηρία, έχουμε φίλους, συγγενείς, ζούμε στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα αιτήματά μας αυτή την περίοδο θα τα συμπίκνουν στο εξής. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του οφείλουν να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία από 1η Ιανουαρίου του 2019, το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ψηφισμένες σημειώσεις, αλλά έχουν δεσμευτεί ότι θα αλλάξουν τον νόμο, απαιτούμε αυτό να γίνει πράξη τώρα, πριν το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης. Δεύτερο, είναι αδιανόητο να έχουμε ισοδηματικοποίηση των επιδομάτων αναπηρίας. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μια μεριά το κράτος να δίνει μια ελάχιστη υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία μέσω των επιδομάτων που δεν ανταποκρίνεται και στον μεγάλο αριθμό των ατόμων με αναπηρία, γιατί στη χώρα είναι πάνω από 1.000.000 άτομα με αναπηρία και επιδόματα λαμβάνονται 170.000. Είναι προφανώς άδικη και μη βιώσιμη η κατάσταση που διαμορφώνεται με τις συντάξεις. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι συνταξιούχοι και αυτό αφορά όλη την οικογένεια. Ο παππούς και η γιαγιά ενισχύουν όλη την οικογένεια. Η Ελλάδα χρειάζεται επενδυτικό, όχι φορολογικό σοκ, σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και για αλλαγή πολιτικής χρειάζεται αλλαγή κυβέρνησης, σημειώνουν στη Νέα Δημοκρατία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμη και αν αυτό το μνημόνιο, όπως ο κύριος Τσίπρας θέλει να διαφημίζει παντού, τελειώσει τον Αύγουστο, τα μέτρα είναι πάρα πολλά. Τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν είναι πάρα πολλά. Συνεπώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο που υπάρχει, να μπορεί ο κόσμος να το μάθει, να μπορεί ο κόσμος να δει ότι μπορεί να βγει από το αδιέξοδο, γιατί αυτή η παθητική στάση πλέον έχει καταστεί πάρα πολύ δύσκολη για τον τόπο. Νομίζω ναι, ότι μπορεί οι εκλογές να είναι και σε ανύποπτο διάστημα, αλλά το να είσαι προετοιμασμένος και να είσαι σε εγρήγορση είναι θετικό και για τον τόπο και για την Δημοκρατία.